Γεια σας, είμαι ο Νίκος Κοκλώνης και συχνά με φωνάζουν Mr. Travel. Μαζί θα ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο, ανακαλύπτοντας τα μυστικά κάθε προορισμού. Νομίζετε ότι θα είμαι μόνος? Φυσικά και όχι. Μαζί με αγαπημένους καλεσμένους θα ανακαλύψουμε ξένες κουλτούρες, θα δούμε διάσημα αξιοθέατα και θα ζήσουμε όπως μόνο οι ντόπιοι ξέρουν. Κυρίες και κύριοι, δέστε τις ζώνες σας. Το ταξίδι ξεκινάει τώρα. Το ταξίδι μας στο Ρίο με την εκθαμβωτική Αλεξάνδρα Παλαιολόγου συνεχίζεται ακόμη πιο εντυπωσιακά. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζουμε, κάτι σε ταινία πάντως. Mission Impossible, Κυρία με τα Μαύρα. Bonnie και Clyde. Σοφία Λιμπέρ, έχετε καλή σχέση? Θα έπαιρνε την απόφαση να πα σε ένα κλαστικό για να πει αυτή εδώ η ρητίδα. Θέλω να τη βγάλω, να κάνω ένα μπότο. Έχω κάνει στο παρελθόν. Τι? Σαν celebrity travel, τι σου έχω ετοιμάσει? Δεν ξέρω, θα το δω με μεγάλη χαρά. Έχω κανονίσει με κάποια φιλαράκια από φαβέλα να πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα. Ήταν επιλογή μου τελικά να μην κάνω παιδί. Βέβαια, κάποια στιγμή έμεινε έγκυος. Η Αλεξάνδρα στο τέρμα. Πάρτε θέσεις. Ιρένα Βλαχοπούλου, offside. Πριν αρχίσουμε όμως, για να θυμηθούμε μερικά στιγμιότυπα από όσα ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Καλά, είμαι τέλεια. Όλο το Ρίο στα πόδια μας. Όλο το Ρίο στα πόδια μας. The girl from Ipanema goes walking and when she passes. Η Αλεξάνδρα φεύγει από τις σχέσεις ή συνήθως είναι αυτή που μένει πίσω και φεύγουν οι άλλοι? Η σχέση με τον Γιάννη Πάριο ήταν μία ίσως από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις της Αθήνας. Πέντε στοιχεία χαρακτηρίζουν τη Βραζιλία. Το ποδόσφαιρο, οι παραλίες, το καρναβάλι, η σάμπα και τα top models. Το Ρίο τα συγκεντρώνει όλα στο μέγιστο βαθμό. Και όταν μιλάμε για μοντέλα που κατακλείζουν τις διεθνείς πασαρέλες και κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια, δεν φταίει ούτε το νερό, ούτε οι καϊπυρίνιες. Είναι στο DNA της ίδιας της χώρας. Ζιζέλ, η Βασίλισσα. Αλεσάνδρα Αμπρόσιο, Αντριάννα Λίμα, οι πριγκίπισσες. Σύνθια Ντίγκερ, Ιζαμπέλ Γκουλάρ, Φλάβια Ντε Ολιβιέρα, Καμίλα Άλβες και δεκάδες ακόμη καλονές που τα ονόματά τους συνδέονται με καυτές και σεξι εμφανίσεις και φυσικά με αντρικούς αναστεναγμούς. Και μπορεί οι περισσότερες να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τα 30, ο μύθος τους όμως παραμένει ζωντανός. Μια βόλτα στον αέρα έχει πάντα ξεχωριστή σημασία. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζουμε. Κάτι σε ταινία πάντως. Mission Impossible, Κυρία με τα Μαύρα. Bonnie και Clyde. Bonnie Clyde, τι άλλο. Πόσο μάλλον όταν αυτή η βόλτα είναι στο Ρίο. Wow. Κοίτα εκεί. Hi Lucas, how are you? I'm fine, indeed. Hola. Alexandra. Hello. Lucas. Sejam bem-vindos ao helicóptero que nós vamos sobrevoar a cidade maravilhosa. Um voo pelas praias, Pão de Açúcar e Cristo. Κατάλαβες τι είπε, θα μας πάει γύρω από το Χριστό και αυτά. Α, Χριστό, thank you. Yes. Μένω πρώτος, έξω. Το ανυπέρβλητο φυσικό τοπίο με τους δραματικούς κάθετους λόφους, τα επιβλητικά νερά του Ατλαντικού, την τροπική βλάστηση και την ιδιόμορφη δόμηση, μαγεύει το βλέμμα.
promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Στη γοητεία του Ρίο υπέκυψε και το Hollywood, με πολυάριθμες ταινίες να έχουν χρησιμοποιήσει την πόλη ως το φυσικό σκηνικό του, ξεκινώντας ήδη από το 1920 και φτάνοντας μέχρι τον 21ο αιώνα. James Bond, ο απίθανος Hulk, Fast and Furious είναι κάποια ελάχιστα παραδείγματα από τις δεκάδες παραγωγές που έχουν γυριστεί εδώ. Και αφού μιλάμε για ταινίες, προσγείωση στην πιο πολύχρωμη και φωτογραφημένη γειτονιά του Ρίο. Σκάλα Σελαρών, εργοτέχνης. Εργοτέχνης, καταπληκτική. Πόσα σκαλιά είναι πρώτα απ' όλα? 250. Αλλά... ανεβήκαμε όλα, έτσι. Κουράστηκες. Κοίταξε, κάνουμε γυμναστική, δεν έχω παράπονο. Τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή θα γυρίσω πίσω με... fit. Με πολύ fit. Λοιπόν, το όνομά της το πήρε από το Σελαρόν, ο οποίος το 83 έρχεται στο Ρίο για να εγκατασταθεί μόνιμα. Ναι. Από ποια χώρα είναι αυτός? Από τη Χιλή. Α, μάλιστα. Και αποφασίζει το 90. Κοίτα ένα μαϊμουδάκι, δύο. Αχού, ναι. 3-4. 5. Δεν είναι μαϊμουδάκια, είναι κάτι άλλο. Είναι μαϊμούδες νέου κόσμου, με το όνομα μαρμοζέτες. Ζούσαν στο λόφο πριν εμφανιστούν τα πλήθη τουριστών και τώρα εξελίσσονται σε ιδιαίτερα κοινωνικό είδος, κάνοντας βόλτα πάνω από τα κεφάλια μας. Ας συνεχίσουμε όμως με τον Σελαρόν. Το 90 παίρνει την απόφαση να αλλάξει τη σκάλα, δίνοντας περισσότερο χρώμα. Έτσι μαζεύει από 60 χώρες 2.000 πλακάκια και το αποτέλεσμα, ταραν, είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Καταπληκτικό. Και δεν μου λες, έχει και από Ελλάδα, ας πούμε. Θα πάμε να δούμε, δεν ξέρω. Πάμε. Για κατέβα, κατέβα. Θα τα κατεβούμε σιγά σιγά και θα δούμε. Το 2013 πεθαίνει. Ο Σελαρόν. Ο Σελαρόν. Και μένεις καλά έτσι, όμως. Ναι, για πες. Πες μου, συγγνώμη, δεν θέλω να σε διακόπτω, φυσικά πες. Όχι, θέλω να πω δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσει, τι. Γιατί, σου φαίνεται λείπει κάτι. 2.000 πλακάκια πέσανε, πόσα ήθελες παραπάνω? Α, εντάξει, δεν ξέρω. Ξέρεις ότι έγινε σημείο αναφοράς για το Ρίο και έρχονται εκατομμύρια τουρίστες για να το δουν. Κοίταξε, αυτό το έχω δει από την ώρα που ήρθαμε. Δεν μπορούμε να βρούμε μέρος για να κάνουμε και ένα γύρισμα έτσι πιο ήρεμο, γιατί έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Και είναι λογικό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αξιοθέατο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα είναι ότι υπήρχε μια σκάλα που ουσιαστικά χρησιμεύει για να κατεβαίνουν από κάτω πάνω. Και την έκανε αξιοθέατο. Την έκανε εργοτέχνης αυτό. Ελλάδα δεν βρήκαμε όμως. Πλακάκι στο πλακάκι. Δεν ξέρω αν ψάξαμε τα 2.000. Αλλά Ελλάδα εγώ δεν είδα, είδες. Μέχρι τώρα όχι, αλλά έχει και άλλες σκάλες. Για κατέβα λίγο ακόμα. Έχεις αντοχές βλέπω. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Φυσικά η σκάλα δεν είναι σε μια οποιαδήποτε γειτονιά. Είναι στη Σάντα Τερέζα. Τη μοναδική μποέμ γειτονιά. Αυτή μας ταιριάζει, επειδή είμαστε μποέμ τύποι. Είμαστε. Και είναι σε ένα λόφο, ναι, που είναι ο μόνος που δεν έχει πάνω φαβέλα. Αλήθεια? Ναι. Ιδανικό σκηνικό για κινηματογραφικές παραγωγές και για μας φυσικά. Τέλεια, πάμε. Πηγαίνουμε. Η γειτονιά της Σάντα Τερέζα κρύβει ένα ακόμη σημείο που θέλω να δείξω στην Αλεξάνδρα και να μοιραστώ μαζί σας. Τον καθεδρικό ναό της πόλης. Ένας τελείως διαφορετικός ναός από ό,τι έχουμε δει. Τελείως όμως. Δεν σου θυμίζει λίγο από πολιτισμό των Μάγια? Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω ντρυφίσει τον πολιτισμό των Μάγια, οπότε δεν ξέρω πραγματικά πώς ήταν η ναή των Μάγια. Ήταν έτσι. Αλλά πάντως είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει να βλέπω, να έχω στο μυαλό μου σαν ναό. Και καθεδρικό, ξέρεις, ως ντουόμο, ας πούμε. Ήθελες κάτι πιο κλασικό? Όχι, δεν ήθελα κάτι πιο κλασικό, απλώς είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ ιδιαίτερος ναός. Αυτό ακριβώς ήθελε και ο αρχιτέκτονας. Όθον Σέκα ο Έντγκαρ, ο αρχιτέκτονας δηλαδή, όταν τον έφτιαξε, ήθελε να φτιάξει κάτι που να μοιάζει με πυραμίδα των Μάγια. Μάλιστα. Τα κατάφερε. Το 79 ολοκληρώθηκε, από το 64 νομίζω ξεκίνησαν οι εργασίες. Και βλέπουμε ένα ναό που μοιάζει με πυραμίδα των Μάγια. Έχει 4 παράθυρα με αναπαραστάσεις Αγίων και χρώματα κόκκινο, κίτρινο
μπλε, τα οποία συναντιόνται στην κορυφή και σχηματίζουν ένα σταυρό. Πόσο ύψος έχουν αυτά τα παράθυρα? 64 μέτρα και όλος ο ναός 96. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό το σοκαριστικό. Έχω να σοκάρω κι άλλο. Ρώτα με ένα, πες. Πόσους χωράει, είναι τεράστιος ναός. 5.000 καθιστούς πιστούς και 20.000 όρθιους. Μάλιστα. Πού είναι αφιερωμένος όμως? Για πες. Στον Άγιο Σεβαστιανό, ο οποίος θανατώθηκε με βέλη. Α, μάλιστα. Ο Πάπας της πλαστικής χειρουργικής ποιος είναι? Ο Ίβο Πιτανγκή. Και μια και είμαστε στη Βραζιλία και ναι, συγκεκριμένα στο Ρίο, σε έφερα στην κλινική του. Α, αυτά είναι. Μόνο βέβαια, που Ίβο Πιτανγκή δεν ζει πια. Ούτε η κλινική του. Ούτε και. Έχει σταματήσει να λειτουργεί γιατί ο γιος του χειρουργεί μόνο στα νοσοκομεία. Ναι. Ήταν αυτός που το 1950 έπεισε τον πρόεδρο της χώρας ότι η ομορφιά είναι πάρα πολύ σημαντική. Καθώς η ασχήμια ή η διαφορετικότητα, πες το όπως θες, προκαλεί ρατσισμό και το ανοίγαγε σε κοινωνικό πρόβλημα. Οπότε περιέλαβε όλες τις Βραζιλιάνες και μπορώ να σου πω και πάρα πολλές από το εξωτερικό. Ποιες Βραζιλιάνες? Γνωστούς από το εξωτερικό. Μπερλουσκόνη. Μπερλουσκόνη. Καντάφη. Καντάφη, ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν μου αρέσανε πάρα πολύ αυτοί. Κοίταξε τώρα, ο Μπερλουσκόνη φαντάζομαι ότι δεν έχει μείνει μόνο στον Πιτανγκή. Ήταν, ξεκίνησε μάλλον με τον Πιτανγκή. Μετά προχώρησε και σε πολλά άλλα. Ο Καντάφη, εντάξει, δεν ξέρω πώς ήταν πριν, ας πούμε. Δεν μπορώ να έχω εικόνα. Όταν στο τέλος δεν μ' άρεσε, έχει κάνει όμως κι άλλα. Ήταν αυτός που εφήβρε το Brazilian. Τι, το γλουτό. Το γλουτό, ο οποίος λέγεται Brazilian. Έλα, περιμένω να μου το πει. Είναι δυνατόν να μην το ξέρεις, γυναίκα πράγμα, όλες ονειρεύονται, αν και δεν έχεις ανάγκη να λέμε. Αυτό, επειδή δεν έχω ανάγκη, αυτό δεν το ξέρω. Brazilian butt lift. Παίρνει λοιπόν λιπάκι, το βάζει εκεί και φουσκώνει και βλέπεις όλα αυτά τα στη Βραζιλία τα ωραία. Τώρα θα πρέπει να ρωτήσουμε, παίρνει μόνο λιπάκι ή βάζουν και κάτι άλλο, ας πούμε, για να κρατήσει. Βάζουν. Βέβαια να ξέρεις ότι είναι η μόνη χώρα που η πλαστική χειρουργική είναι δωρεάν στα νοσοκομεία. Θες να μείνουμε λίγο παραπάνω σε αυτή τη χώρα? Ποια είναι η σχέση σου, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, με την πλαστική? Για πες τα όλα δεν εδώ. Δεν έχω καμία σχέση με την πλαστική, πραγματικά λίγο δεν... Λίγο ποτοξάκι κάτι? Ελάχιστο ποτοξάκι και αυτό άλλωστε φαίνεται από την κινητικότητα που έχω, γιατί η δερματολόγος μου, την οποία εμπιστεύομαι πάρα πολλά χρόνια, μου λέει ότι η κινητικότητα και μια φυσική φθορά είναι πολύ καλό να υπάρχουν σε ένα πρόσωπο, γιατί το πάρα πολύ φτιαγμένο δείχνει ψεύτικο, άρα σε μεγαλώνει κιόλας. Άρα το να, ξέρεις, κρατάμε μερικά πράγματα, αρκετά μάλλον πράγματα, από την φθορά, είναι καλά. Θα έβαζε στήθος, ποπό, δεν, κάτι? Να σου πω κάτι, επειδή είμαι πολύ καλά με το κορμί μου, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και δεν βλέπω κάτι το οποίο να με ενοχλεί πάνω ή κάτω ή πλαγίως ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, δεν έχω σκεφτεί να πάω να κάνω κάτι. Δεν πήγες στον πειρασμό, ξέρεις, μεταξύ μας και στον χώρο, ναι, ξέρεις και καλύτερα από μένα, όλοι κάτι κάνουν. Να πεις, αν θέλω να κάνω κι εγώ αυτό. Όχι, δεν έχω κάνει. Δεν έχεις πολλές φορές που βλέπουμε στην Αθήνα και είναι πέντε, δεν θα πω, φίλες και είναι ίδιες και λες, αν κάποια ξεχωρίσει, έχει πάει σε άλλο πλαστικό. Ναι, τώρα αυτό ας πούμε δεν το θεωρώ καλή δουλειά. Το Ρίο όμως δεν είναι μόνο η πόλη της ομορφιάς, του ήλιου και της παραλίας. Έχει μια σκοτεινή και φτωχή πλευρά που λειτουργεί σαν ένα παράλληλο σύμπαν. Μια δεύτερη καρδιά που χτυπά μέσα στην άναρχη δόμηση των λόφων, με δικούς της νόμους και δικό της σύστημα, που όσο και αν προσπαθεί η επίσημη εξουσία, είναι αδύνατο να το ελέγξει. Οι φαβέλες του Ρίο δεν είναι μια γραφική ιστορία. Είναι μια αλήθεια που βιώνει το 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι που ζουν εκεί. Ρωσίνια Φαβέλα είναι η μεγαλύτερη φαβέλα όλης της Βραζιλίας. Έχει περίπου 100.000 κατοίκους και χωρίζεται σε 26 υποπεριοχές. Κάποιες από αυτές είναι κανονικές γειτονιές και κάποιες πολύ επικίνδυνες. Με την Αλεξάνδρα αποφάσισε να περάσουμε την ημέρα σε μια φαβέλα και να γνωρίσουμε τους ανθρώπους της. Είσαι έτοιμη?
Είμαι έτοιμη, γιατί είμαι θαραλέα. Ξέρεις που πάμε? Ξέρω. Για φαβέλες. Τι σημαίνει φαβέλες? Είναι η Παραγκούπολη. Σωστά. Η φτωχούπολη γύρω, ναι. Αλλά φαβέλα στην ουσία είναι ένα είδος δέντρου. Α, ναι. Λοιπόν, πριν σου πω τι θα δούμε και γενικά αν είναι επικίνδυνο ή όχι, θα σου πω την ιστορία. Για πες. Το 1900 οι στρατιωτικοί, όταν ήρθανε εδώ από τον πόλεμο, δεν είχαν που να μείνουν, άρα έξαν τα πρώτα σπίτια πάνω στους λόφους. Και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη φαβέλα. Ναι. Το 1982 νομίζω, η κατάσταση πλέον με τους εγκληματίες, τους εμπόρους ναρκωτικών και γενικότερα και όλα τα κατακάθια της κοινωνίας ήταν τόσο ανεξέλεγκτη που είχε δημιουργηθεί γκέτο. Άρα η αστυνομία και η τοπική κυβέρνηση δεν είχαν τη δύναμη για να μαζέψουν την κατάσταση. Κάθε 10-15 μέρες λένε γίνεται είσοδο της αστυνομίας για να καθαρίσει. Ναι. Ποτέ όμως μέχρι τώρα δεν έχει τύχει να μην έχουμε νεκρούς. Oh. 5, 7, 10 άτομα συνήθως δεν τα καταφέρνουν. Φαντάσου τώρα, μιλάμε για την αστυνομία και το στρατό, έτσι, όχι όποιον. Όχι για εμάς τώρα που ήρθαμε, δηλαδή. Εμείς όμως, σαν celebrity travel, τι σου έχω ετοιμάσει. Δεν ξέρω, θα το δω με μεγάλη χαρά. Έχω κανονίσει με κάποια φιλαράκια από τη φαβέλα να πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα. Πώς ζουν. Πώς είναι τα σπίτια απ' έξω, θα δούμε αν θα μπούμε και μέσα. Τέλεια. Αλλά το πιο σημαντικό, ναι, εδώ ο κόσμος δεν έρχεται μόνο γιατί δεν έχει λεφτά, έρχεται και για να προστατευτεί. Γιατί εδώ μέσα ισχύουν μόνο οι νόμοι της φαβέλας. Όχι ρεύμα, κανείς δεν πληρώνει. Ρεύμα έχει, δεν πληρώνει. Ναι, και δεν πληρώνει κανείς. Τίποτα για νερό, δωρεάν όλα. Δωρεάν νερό. Και προστασία στη μαφία. Πάμε. Εντάξει. Οι άνθρωποι των λόφων δείχνει να έχουν πάρει την εκδίκησή τους, καθώς σε σχέση με τις ακριβές περιοχές έχουν σαφώς ωραιότερη θέα. Έλα, έλα μαζί μου να σε πάω κάπου. Πού με πας. Πρόσεχε. Λοιπόν, θα μπούμε μέσα σε ένα σπίτι να δούμε τη θέα. Ναι. Λένε ότι αξίζει 1 εκατομμύριο αυτή η θέα, μην βλέπεις το σπίτι. Μέσα στη φαβέλα. Έλα. Ωραία, μαζί. Άντε, πάμε. Κάτσε να δούμε αν είναι εδώ. Hello, man. Hola. Mr. Yeah. Carver, how are you? Yes. Hi. Hello. Yeah, now I'm going to show you guys one of the best views of the favela. In the best, you must be here. This the best view. Oh, okay, let's go. Come on, the καλύτερη θέα από τη φαβέλα. Hi. Έλα να δεις το μεγαλύτερο δώρο. Σε ένα τόσο φτωχό σπίτι, θέα εκατομμυρίων. Απίστευτη θέα. Είναι συγκλονιστική. Είναι καταπληκτική. Δεν είναι αξίζει. Λίγο περίεργο ότι 4-5 τετράγωνα πιο κάτω θα πλήρωνες αυτή τη θέα 1-2 εκατομμύρια δολάρια. Και εδώ, δωρεάν. Βέβαια, όχι στα ίδια facility. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν μπορώ να τα έχουμε όλα. Τι τέλεια που είναι. Από εδώ και από εδώ. Ξέρεις, μερικές φορές ο κόσμος είναι πιο ευτυχισμένος χωρίς λεφτά. Τώρα, ισχύει αυτό που λες. Εγώ το πιστεύω, αλήθεια. Πιστεύεις, ε. Εγώ πάλι γιατί δεν το πιστεύω. Ίσως μερικές φορές όταν μπαίνουμε στο τρυπάκι να βγάλουμε κι άλλα κι άλλα λεφτά. Εγώ δεν σου λέω να έχουμε κάποια λεφτά ως προς το ζήτημα, να ζούμε αξιοπρεπώς. Δεν λέω να είμαστε, ξέρεις. Αλλά εντάξει. Τελικά τα λεφτά κάνουν την ευτυχία. Δεν κάνουν τα λεφτά την ευτυχία. Η ευτυχία είναι μικρές στιγμές ούτως ή άλλως. Αλλά τα λεφτά σου δίνουν τη δυνατότητα να ζεις μια αξιοπρεπή, αν μη τι άλλο, ζωή. Αυτό. Σοφία Λιμπέρτ, έχετε καλή σχέση? Θα έπαιρνε την απόφαση να πα σε ένα κλαστικό και να πει αυτή εδώ η ρητίδα, θέλω να τη βγάλω, να κάνω ένα μπότο. Έχω κάνει στο παρελθόν. Τι? Ήταν επιλογή μου τελικά να μην κάνω παιδί. Βέβαια, κάποια στιγμή έμεινε έγκυος. Η Αλεξάνδρα στο τέρμα. Πάρτε θέση. Η Ρένα Βλαχοπούλου offside.
Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σου πω που σε πάω. Mm-hmm. Βλέπεις ότι εδώ ο δρόμος σταματά, είναι χωματόδρομος. Mm-hmm. Σε πάω κάπου που θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια, μια συγκεκριμένη ομάδα, κυρίως από ανθρώπους που δεν είναι local, ναι, ώστε να μάθουν τα παιδιά γράμματα. Α, μόνο το 40% του πληθυσμού πάει σχολείο. Το 40% του εν γέννη πληθυσμού, ναι, της, ναι, Βραζιλίας. Όχι, αναφέρομαι στη φαβέλα. Α, στη φαβέλα. Φαντάσου τώρα ότι στη φαβέλα το υπόλοιπο 60 είναι αναλφάβητο. Και πριν λίγα χρόνια το 40 ήταν 20-15. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί ανιδιωτελώς έρχονται εδώ και προσπαθούν να μάθουν τα παιδιά γράμματα. Πάμε όμως να γνωρίσουμε το Ζορντί. Ναι, πάμε. Ζορντί! Hello! Hello! Hi, how are you? Hello Very good, there. Thank you. How are you? We are here, you Hello. See? Fantastic. You're coming to see my school? Yes. Of course. He's a hero. Yes. I don't Obviously know about that. He's a hero. Jordi, when did you arrive here? So I arrived and in. Why? Why? So I arrived in Rio in May 2013. I came because I got fed up of the cold and the rain in England. Always wanted to live abroad, somewhere warm all year round. But why in Brazil and not, let's say, in Greece? Good question. Why not Greece? Why not? I specifically chose Rio. One of the big reasons, actually, was the World Cup and the Olympics coming here. Fidibon, hello. And I knew there'd be more work opportunities. So this is my school. Welcome to my school. I opened this school in September 2015 as a way to give free education to residents in Rossinia. I've been living here for 2 years already. I got the idea when I went back to England to visit friends. One of my friends said to me, look, why don't you start a project in the favela? Because if you do, I will sponsor you, I'll give you a little bit of money each month to run a project. Thought it was a great idea. Came back, it took 9 months to open the school. Free English classes to children and adults. Mm-hmm. How you collect money from your expenses? So we have several sponsors, friends and family of mine, mainly from England. My sister in Canada also donates a little bit of money each month. Collectively, it's enough to run the project. Also, 40% of the money from my tours comes into this school as well. And yeah, it's enough to run the project. How it was in the beginning for you? You had the thoughts like it's a criminal, the criminal rate it was very high, how I will live there, what I will do, how safe I will be? Well, when I first came to a favela in Rio, it was to be a guest in a hostel. And my thinking was, if there's a hostel in a favela, how bad can it be? You know, so I thought I'd go there and make my own mind up about how a favela really is. And I'm glad I did. You know, the media always portrays a negative image, but you know, the negativity here is less than 1% of the life here. Yes, there are gangs here, there are drug traffickers, but there's drug traffickers and gangs in every city, you know. Of course. Here is no different. And I personally find many more positive things here in Rossinia than negative things. Like? What is the most dangerous thing in favela? The most dangerous thing is when there is shootings. Because there is a gang here, there is also the military police here stationed 24 hours a day, and yes, sometimes they will come into conflict with each other and there are shootings. So this makes the areas of the favela that they're shooting in become dangerous, of course. I feel sorry for people that live in these five areas because, of course, they have a risk of a bullet coming in through the wall in these conflict areas. You know, I wouldn't like to live in one of these areas, that's for sure. So yeah, I know the areas to avoid. I hear a lot of shootings, for sure, but thankfully it's not close to me, so I don't feel in danger. I want to know the positive for somebody who lives here, how it is. What is the positive? The positives, the main positive for me, the big one, is the people that live here. They're very, very friendly, very friendly people. And it's a really sense of community here, where everyone looks out for one another, everyone knows each other and helps one another. And it creates a safe place because things like robbery, assault, petty crime does not happen in the favela. Because the community will not allow it to happen. It's a fully self-sustaining community. Congratulations, Jordi. Thank you for Thank your you very time. Much. Congratulations. Thank you very much.
Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πιο ζεστές και αποδεικνύονται ιδιαίτερα φιλικοί με τους ξένους. Δεν μου λες, βρε Νίκο, πού πάμε? Δεν μου είπες ότι δεν φοβάσαι και σ' ατρόμητη? Ναι, είμαι ατρόμητη. Σε πάω σε ένα παραδοσιακό σπίτι, έλα. Αλήθεια, μέσα εδώ στη φαβέλα, να δεις πώς ζουν. Να, Όμπι. Όμπι. Όλα, Όμπι. Hello. Hello. How are you? I'm good. Thank you so much. Yeah. I want to show your home to Alexander. Yeah, both of you are more than welcome. So come and thank you. He's after you. Thank you. Come on in. Thank you. Hello, hola. Hi, mama to Obi, yeah? Yes, this is Obi's home. This is my mom. Nice meeting you. Hi, how are you? Nice to meet you. We'll be here together. Obrigado. Yeah, you can have a seat. Κάτσε, βλέπεις πως είναι τα σπίτια μέσα. Μάλιστα, μια χαρά είναι. Δεν είναι άσχημα. Όχι, όχι, όχι. Και οι άνθρωποι είναι πολύ γενικοί. Ναι, είναι πολύ ζεστοί. So, these are living room, these are dining room. We spend a lot of time here and upstairs. We also have a rooftop terrace. Oh, really? Where we organize little parties. Great. We go parties. Up there sometimes to just enjoy the view. But why you don't have parties for us now? Yeah, we can make a party right okay. now. Okay, let's organize it. We do also have a little business in a favela. We host people in our home. Mm-hmm. We rent out rooms for people who are interested to stay in a favela. And we are open since 2012. And your mom take care? So she take care of the guests. She takes care of the house. Her name? She's the housekeeper. She's the queen of the house. The queen of the house. How is her name? Neuza. Neuza? Hi. Ah, hello, Neuza. You are the queen of the home. She's the queen of the home, yeah. So just follow me. We're gonna climb up the stairs. Wow. What a view. Thank you very much. Wow. You are very lucky. You are very lucky. Obi. Thank you very much. Yes. All people, I mean, most people in favelas are lucky to have this great view. Yeah, we all have rooftop decks. Yes. Ah, Obi, you are so lucky again. Thank you, thank you you very much. You see, sometimes you never thought about it. Είδες ούτε καν το σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να γευτεί θέα. Yeah, favela people are very lucky. Yes, they are. Because we are on the hills and all of us have this. Bravo. There are people in Brazil that have never been to a place like this, and you get the chance to enjoy one of the best views of the city. Yeah. Η Αλεξάνδρα όμως έχει αφήσει εκκρεμότητες από την προηγούμενη εκπομπή. Και εγώ έχω πολλά ακόμη να μάθω για την προσωπική της ζωή. Επιστροφή λοιπόν στα κύματα της Copacabana. Τώρα στο θέατρο κάτι ετοιμάζεις, έχω ακούσει. Ετοιμάζω δύο, νομίζω, πολύ ωραίες δουλειές. Θα ξεκινήσει η σεζόν με το 8 γυναίκες κατηγορούνται, του Ρομπέρτο Μα, στο θέατρο Αργό, με την Εμιλία Ψηλάντη, την Αθηνά Τσιλίρα και πολλοί άλλες καλές συναδέλφους, σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Και μετά, δευτερότριτα, έχουμε όνειρο με τον Ένκε Φεζολάρη πάλι, να μεταφέρουμε στο θέατρο τη Madame Bovary του Φλομπέρ. Εκεί δεν ήταν να κάνει μουσική επιμέλεια ο Πάριος. Έτσι είχα ακούσει. Ναι. Θα την κάνει ή όχι? Μπορεί και να την κάνει, δεν ξέρουμε. Τι σημαίνει αυτό, άρα κρατάμε σχέσεις με τον Γιάννη ακόμα. Μα να σου πω κάτι. Όταν χωρίζεις, εγώ χωρίζω με έναν άνθρωπο, υπάρχει πολιτισμός. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη, σεβασμός, αμοιβαία εκτίμηση και όλα αυτά. Δεν έχω λόγο δηλαδή να. Θα μπορούσες να συνεργαστείς λοιπόν μαζί του χωρίς κάποιο πρόβλημα? Θα μπορούσα. Δεν θα ήταν λίγο δύσκολο? Νομίζω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω αν θα το επιλέξω να το κάνω. Υπάρχει περίπτωση μέσα σου βαθιά να τα ξαναβρεις? Νιώθεις ότι υπάρχει ή τα παράθυρα έχουν όλα κλείσει, άρα πάμε για το επόμενο? Κοίταξε, σε μια σχέση υπάρχουν ευκαιρίες που δίνονται. Θεωρώ θα ότι αυτή η σχέση έχει κλείσει τον κύκλο της και έχει παραμείνει αυτό που σου λέω. Πολύ μεγάλη αγάπη. Σοφία Λιμπέρτης.
Σε είδα, είχατε πάει μαζί πριν καιρό στην Πάρο. Στην Πάρο. Έχετε καλή σχέση. Με τη Σοφία εξαιρετική, βέβαια. Γιατί όχι. Όταν κάποιες στιγμές δεν τα πήγαινες καλά με τον Γιάννη, είχες τρέξει ποτέ να ζητήσεις συμβουλή της ή... Δεν γίνονται αυτά που λες. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνονται. Αυτά που λες δεν γίνονται. Δεν υπάρχει ποτέ το να τρέξεις την πρώην σύζυγο, συντρόφου και να ζητάς συμβουλές. Ζήλεψες ποτέ όσο ήσουν μαζί? Τις πρώην σχέσεις του όχι. Γενικά δεν ζηλεύω το παρελθόν. Κάτι άλλο. Οποιοδήποτε ανθρώπου έχω υπάρξει μαζί, γιατί δεν υπάρχει λόγος, είναι παρελθόν. Το να ζηλέψω κάτι στο παρόν που ζούμε, ναι, μπορεί. Σε ζηλεύουνε. Η σύντροφή σου τους αφήνεις να είναι λίγο πιο κτητική από όσο πρέπει? Κοίταξε, υπήρχαν σύντροφοι που ήταν πιο κτητικοί, παρόλο που δεν θα ήθελα να είναι. Ποια ήταν η αντιμετώπιση σου, αυτό θέλω να πω. Σου άρεσε, έλεγες, άχ, με αγαπάει για να νοιάζεται ή... Δεν θεωρώ ότι η κτητικότητα δείχνει ότι ο άλλος νοιάζεται για σένα. Όχι. Η κτητικότητα δείχνει ανασφάλεια από μέρους του άλλου. Οπότε δεν... Νομίζω άλλα πράγματα είναι αυτά που δείχνουν ότι ο άλλος νοιάζεται. Τι είναι όχι αυτά κτητικότητα, για σένα. Πάντως. Τι είναι αυτό για σένα? Το να είναι δίπλα σου, το να έχει ανοιχτό μυαλό. Το ανοιχτό μυαλό είναι για μένα πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά το να είναι κάποιος στενόμυαλος με τη δουλειά που κάνουμε δεν βοηθάει καθόλου. Η κτητικότητα λοιπόν δεν βοηθάει. Είχες πει ότι ήταν δική σου απόφαση να μην κάνεις παιδί. Ναι. Βγήκανε, κρίνανε, σε κατακρίνανε για την ακρίβεια πολύ. Αυτά δεν τα ξέρω που μου λες, ναι. Γιατί πραγματικά δεν τα παρακολουθώ, για πες μου. Γενικότερα, τη στάση αυτή, πώς πήρες μια τέτοια απόφαση? Πώς κράτησες μια τέτοια στάση απέναντι στην οικογένεια και στο παιδί? Δεν ήμουν ποτέ από τις γυναίκες που ως κορίτσι είχα φανταστεί τον εαυτό μου, οικογένεια και παιδιά. Είναι μάλλον το τι σκέφτεται ο καθένας για τον εαυτό του και αυτό κάνει και στη ζωή του. Λίγο τα παιδιά σε σχέση με την καριέρα μπορώ να πω ότι τα φοβόμουν. Φοβόμουν όλη αυτή την ευθύνη που έχει ένα παιδί, γιατί είναι μια τεράστια ευθύνη. Μα εγώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε βλέπω εδώ με το συνεργείο, προστατευτική, αυτά που θα ναι, πάτε, Νίκο. Είμαι πολύ. Είναι. Άρα την ευθύνη την παίρνεις, δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που δεν είσαι ευθυνόφοβη. Ναι, όχι, δεν είμαι ευθυνόφοβη, αλλά στο θέμα του παιδιού μπορεί και να είμαι λίγο, να έχω υπάρξει ευθυνόφοβη, γιατί το να φέρεις στον κόσμο ένα πλάσμα, να το... δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το καθοδηγήσω καλά. Ήταν και η καριέρα στη μέση, ξέρεις, που ήταν πάρα πολλές οι ώρες της δουλειάς και δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω σε αυτό το ρόλο της μητέρας, να είμαι καλή. Και επειδή μάλλον θα ήθελα, έχω αυτή τη τάση προς την τελειομανία, τελειότητα. Δεν ξέρω αν είναι γιατί το μανία πάει αλλού. Ήταν επιλογή μου τελικά να μην κάνω παιδί. Βέβαια, κάποια στιγμή έμεινε έγκυος και ήθελα να το κρατήσω. Έμεινε έγκυος. Ναι, βέβαια. Να ρωτήσω εγώ τώρα πότε ήταν αυτό, γιατί κάτι μέσα μου με βάζει να ρωτήσω. Ναι, ήταν στο δεύτερο μου γάμο. Και? Ήταν ένα παιδί τέλος πάντων που ήθελα να κρατήσω και αποφασίσα να το κρατήσω. Αλλά η φύση πλέον στα 40, πόσο ήταν, 2, κάτι, αποφάσισε ότι ξέρεις κούκλα μου, δεν γίνονται όλα. Τώρα που το θες. Σε πόνεσε αυτό. Πιστεύω ότι σε στεναχώρησε, γιατί σε ξέρω τώρα. Με πόνεσε πάρα πολύ. Με πόνεσε σε βαθμό που δεν το είχα φανταστεί, γιατί τελικά είχα αρχίσει... Ξέρεις, είναι περίεργο, δηλαδή όταν έχεις μέσα σου μια ζωή, μιλάω εγώ που δεν το έχω ζήσει σε όλη τη... Το έζησες όμως. Το έζησα πολύ λίγο. Πόσο μηνών είναι? 3. Ήταν κάτι που ξέρεις, είχα αρχίσει να ονειρεύομαι. Είχα μπει πάρα πολύ και ουσιαστικά είναι μια ζωή που υπάρχει μέσα σου και λες όπως τι γίνεται, δηλαδή μπαίνει σε άλλο τρυπάκι, άλλο ναι. Τρυπ, τελείως. Το χειρότερο από όλα βέβαια ήταν ότι έπρεπε να κάνω μια επέμβαση πολύ άμεσα για να αφαιρεθεί από μέσα μου, γιατί η κοίηση δεν πήγαινε καλά. Και την επόμενη μέρα είχα πρεμιέρα έργου στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή το πρωί έπρεπε να κάνω όλο αυτό το πράγμα, να πάρω το αεροπλάνο και να πάω να παίξω στη Θεσσαλονίκη η πρεμιέρα. Και ήταν τι δύσκολο. Το έκανε. Ναι, τώρα. Και σηκώθηκες και πήγες και έπαιξε. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό η εγκυμοσύνη μου θα πήγαινε καλά, οπότε ξέρεις, δεν... ξαφνικά δεν πήγε καλά, είχε ανακοινωθεί η πρεμιέρα, δεν μπορούσαμε να την ακυρώσουμε. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσω τη συνέντευξη, θέλω να ρωτήσω κάτι την Αλεξάνδρα. Γιατί εκτός από καλή ηθοποιός, αριστούχα κιόλας, είναι και μια πολύ ωραία γυναίκα, η οποία είναι και ελεύθερη, όπως μας είπε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραία, σε ευχαριστώ. Είναι η αλήθεια. Άρα, ελεύθερη, ωραία, αριστούχα, με μυαλό, με εμπειρίες, επαγγελματικές και μη. Θέλω να μας πεις τώρα η Αλεξάνδρα, πώς φαντάζεται τον ιδανικό σύντροφο. Είμαι πολύ προσεκτικός.
Είπα σύντροφος, γιατί θέλω να αναφερθείς στο σύντροφο. Αυτό που λες, σύντροφος, και πια σύντροφος ζωής. Τώρα πώς τον ονειρεύομαι, τι να σου πω. Όλοι λίγο πολύ το τέλειο ονειρευόμαστε. Ποιο είναι το τέλειο για σένα? Το τέλειο. Το τέλειο είναι το τέλειο. Δηλαδή, ξέρεις, να είναι. Ωραίος, με λεφτά, ψηλός, κοντός, καρθός, μελαχρινός. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το να μπορώ να επικοινωνώ με έναν άνθρωπο, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Με ενδιαφέρει να έχει εμπειρίες που να μπορώ να μοιραστώ, να έχει ανοιχτό μυαλό, να, τι να σου πω, να έχει μια προσωπικότητα. Τώρα, το ότι με εξετάζει την προσωπικότητα του άλλου είναι τόσο ιδιαίτερο. Έχω στο μυαλό μου, αλλά αυτό που έχω στο μυαλό μου δεν μπορώ να στο πω με τρεις λέξεις, ας πούμε. Ωραία. Αν έπρεπε να μου πεις μια προσωπικότητα που ταιριάζει, όχι στην Ελλάδα. Το πρέπει, λοιπόν, εγώ στη ζωή μου δεν το έχω πια. Άρα, το πρέπει, σαν έκφραση. Το είχες? Το είχα, νομίζω, όπως όλοι μας. Γιατί τα πρέπει μας τα βάζουν από πολύ μικρή ηλικία. Τι σε έκανε να το ξεπεράσεις και να μην έχεις πια? Με έκανε γιόγκα, το ρέικι που κάνω, το NLP που κάνω. Για να τα κάνεις όλα αυτά, συνήθως έχει προηγηθεί μια κατάσταση γεμάτη στρες, άγχος, φοβίες. Υπήρξε κάτι τέτοιο σε εσένα? The story of my life, of our lives, δηλαδή... Πότε ξεκίνησες για πρώτη φορά να κάνεις γιόγκα? Αρκετά χρόνια πριν. Η Αλεξάνδρα είναι ένα ευαίσθητο πλάσμα. Πάρα πολύ, γιατί φαίνεται κάτι άλλο. Όχι. Μπορεί και να φαίνεται κάτι άλλο, μπορεί να φαίνεται, δεν ξέρω. Φαίνεσαι πιο δυναμική. Κοίταξε, είμαι δυναμική, δηλαδή στον τρόπο που αντιμετωπίζω τη ζωή μου, σαφώς είμαι, αλλά είμαι και πάρα πολύ ευαίσθητη. Το συναίσθημα για σένα παίζει κυρίαρχο ρόλο? Βέβαια. Αλλά πρώτα αισθάνεσαι και μετά πράττεις, δεν σκέφτεσαι και πράττεις. Ως παρορμητικός κρυός που είμαι. Θα το ρώταγα, τώρα καταλαβαίνω πολλά. Σε αυτή τη ζωή καλούμε να μάθω το να σκέφτομαι κιόλας ταυτόχρονα. Είναι αυτό που λες, ότι νιώθω και κάνω. Το σκέφτομαι πάρα πολύ, το σκέφτομαι λίγο αργότερα, δεν έχει πολύ σκέψη. Δηλαδή, όταν κάνω κάτι, το κάνω μέσα από την ψυχή μου, βγαίνει μέσα από την ψυχή μου. Γι' αυτό και το θεωρώ και αληθινό. Αλλά τώρα, εντάξει, καλό είναι με την πάροδο του χρόνου και με την εμπειρία που έχουμε να μπαίνει και λίγο, ξέρεις, το μυαλό. Όταν σε πληγώνει, το κρατάς ή το βγάζεις εκείνη τη στιγμή? Είσαι ο άνθρωπος που βάζει τα πράγματα και τα προβλήματα στην τουλάπα ή το εξωτερικεύει? Εξαρτάται τώρα. Όταν με πληγώνουν, εννοείς που στη δουλειά, στη σχέση. Συστηματικά, αναφέρω με στη σχέση. Ναι, το εκφράζω. Το εκφράζω. Είναι καλύτερα να κάνεις acting out παρά να αφήνεις τα πράγματα να τα καπακώνεις κιόλας και να σιγοβράζουν μέσα σου. Λοιπόν, αν έπρεπε να κάνεις μια πλαστική, ποια θα ήταν αυτή? Τώρα, δεν ξέρω. Γενικότερα, σε 10 χρόνια. Τι θα έκανε? Σε 10 χρόνια κάτσε να δούμε πώς θα είμαι και θα σου πω τότε τι θα χρειάζεται. Θα έπαιρνες την απόφαση να πας σε ένα πλαστικό και να πεις, ξέρεις κάτι, μου αρέσει αυτή εδώ η ρητίδα, θέλω να τη βγάλω, να κάνω ένα μπότο. Κοίταξε να σου πω, έχω πάει σε πλαστικό και έχω κάνει μια επέμβαση, η αλήθεια είναι. Τι? Βλεφαροπλαστική, επειδή είχα βγάλει μια, άρχισε να αχνοφαίνεται μια σακουλίτσα, η οποία είναι κληρονομική από την πλαστικό. Και ξέρεις τι είχα δει στο γύρισμα και δεν μου άρεσε. Πήγα σε ένα πλαστικό, ο οποίος μου λέει, ωραία, ναι βέβαια αυτό θα το κάνουμε. Επίσης να βάλουμε στήθος, να σας κάνω και ένα ενδοσκοπικό. Στήθος ή δεν θες, συγγνώμη, τώρα το πω. Τι στήθος να βάλεις? Και τρελάθηκα. Και πάμε λάτρισον. Λοιπόν, με όλα αυτά που άκουσα τρελάθηκα. Ξέρεις, είναι εκεί που πας και βγαίνεις δράκος. Λες, εντάξει, εγώ για ένα ήρθα, δεν θέλω 10. Τόσο καλή, είμαι. Και πήγα σε έναν άλλο πλαστικό, ο οποίος παρέμεινε φίλος μου μετά. Και του λέω να κάνουμε αυτό. Μου λέει, κοιτάξτε, αν σας ενοχλεί στη δουλειά σας, θα το κάνουμε. Μπορώ να σας πω βέβαια ότι σε 10 χρόνια μπορεί να σας ξαναβγεί. Λέω καλά. Του λέω στήθος να βάλουμε, το κοιτάει. Λέει για όνομα του Θεού, για ποιο λόγο? Λέω, οκ, ενδοσκοπικό να κάνουμε. Και ο άνθρωπος έμεινε ευρώντος. Μου λέει, όχι. Τι είναι το ενδοσκοπικό, δεν ξέρω. Είναι, δεν ξέρω, κάτι δεν ξέρω τώρα κι εγώ. Είναι κάτι τραυγές ολόκληρη. Δηλαδή, κάτι... lifting. Ναι, ναι. Ναι, lifting. Λοιπόν, εγώ στα χέρια αυτού του ανθρώπου αφέθηκα και είναι φίλος μου πάρα πολύ και αν πρόκειται ποτέ να ξανακάνω σε αυτόν θα πάω, γιατί μου κέρδισε την εμπιστοσύνη. Δηλαδή μου είπε ότι αν χρειάζεσαι κάτι αυτό θα το κάνω, αλλά τα υπόλοιπα σε καμία περίπτωση. Αλεξάνδρα μου, εδώ στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στην Κόπα Καμπάνα, με τα κύματα να ακούγονται πίσω μας, θέλω να μου πεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για αυτή σου την πρόσκληση. Γιατί για μένα η Βραζιλία ήταν όνειρο.
Έχω κάνει πολλά ταξίδια, αλλά μέσα μου αυτό που έλεγα ότι ήθελα πάντοτε να κάνω ήταν η Βραζιλία. Είσαι και Λατίνα δεν... μέσα σου. Είμαι εντελώς Λατίνα μέσα μου. Θα έμενες εδώ αν ερωτηθώσουν μόνιμα, να παρατήσεις την Ελλάδα, τα τηλεοπτικά, όλα. Και να κάνω βραζιλιάνικα σύριαλ. Να κάθεις στο σπίτι, μπορεί να ήταν πλούσιος αυτός ο Βραζιλιάνος και σου λέει όχι, να σου πω κάτι, η δουλειά μου για μένα είναι δημιουργία, είναι τρόπος έκφρασης. Δεν θα μπορούσα να ζήσω κάπου που δεν θα μπορούσα να κάνω δουλειά μου. Δηλαδή, τηλεοπτικά θα σε δούμε κάπου. Όχι, προς το παρόν όχι. Θα ήθελες όμως να βγεις σε κάτι ενδιαφέρον. Βεβαίως και θα ήθελα να βγω. Φυσικά και θα ήθελα να βγω, ναι. Κυρίες και κύριοι, είμαι πιο τυχερός από εσάς, γιατί δίπλα μου έχω την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Επέλεξα να κάνουμε τη δοκιμασία της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου στη Φαβέλα Ρωσίνια, σε ένα γήπεδο 5x5, με παιδιά από την παιδική ποδοσφαιρική ομάδα της γειτονιάς. Που ξέρετε, ίσως ανάμεσά τους κρύβεται ένας μελλοντικός αστέρας της μπάλας. Challenge time! Θα σας πω τώρα ποια θα είναι η δοκιμασία για τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Αυτή ετοιμάζεται, φοράει τα ποδοσφαιρικά της, γιατί η ποδοσφαιρική θα είναι η δοκιμασία. Και τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα είναι τερματοφύλακας. Στο τέρμα λοιπόν η Αλεξάνδρα και για κάθε γκολ που πιάνει θα δίνουμε 500 ευρώ σε έναν οργανισμό κοινοφελές ίδρυμα, για κάποιο κοινοφελές σκοπό τέλος πάντων που θα επιλέξει η ίδια. Ποιος είναι αυτός, θα μάθουμε όταν ντυθεί. Πώς θα ντυθεί, έχω περιέργεια να δω. Και τα γκολ. Δεν μιλες Νίκο μου, γιατί με έβαλες να ντυθώ έτσι, να βάλω... Σε βλέπω ποδοσφαιρικά, σε βλέπω έτσι. Ναι, ναι, έτοιμη για Πελέ, είμαι ο νέος Πελέ. Νεϊμάρ, ο Τζούνιορ. Λοιπόν, για έχουμε δοκιμασία, Αλεξάνδρα μου. Και με έχεις βάλει να κάνω αυτή τη δοκιμασία, να παίξω ποδόσφαιρο, τύπου. Σωστά, επειδή ακριβώς ξέρω ότι δεν είσαι πολύ καλή σε αυτό, ε. Το κάνεις αυτό για να γελάσεις το Πανελλήνιο, έτσι. Όχι, όχι, το κάνουμε για καλό σκοπό. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν ναι. να κάνεις τα παρακάτω. Άκου τις οδηγίες. Okay. Μάλλον όχι τις οδηγίες, πιάνει διαδικασία. Για λίγα λεπτά θα είσαι δερματοφύλακα. Περίμενε, περίμενε. Ναι, εδώ γελάνε ούτως ή άλλως. Ναι, για πες. Κάθε γκολ που θα πιάνεις... Μάλιστα, θα πιάνω. Δεύτερο γέλιο, παιδιά, εδώ. Ναι, έλα. Η εκπομπή θα δίνει 500 ευρώ ναι. για ένα κοινοφελές σκοπό. Α. Εσύ πρέπει να αποφασίσεις ναι. πού θα τα δώσουμε. Λοιπόν, κοίταξε, ξέρω που θα τα δώσουμε. Πού. Θα τα δώσουμε στα παιδικά χωριά SOS. Στα SOS λοιπόν, ναι. ωραία. Και επειδή είναι για καλό σκοπό, σε πληροφορώ ότι τουλάχιστον θα βάλω τα δυνατά μου και θα κάνω το καλύτερο. Εγώ θέλω να πιάσεις όσα περισσότερα μπορείς. Και εγώ το ίδιο θέλω. Όσο για... να πάνε πολλά χρήματα στα παιδικά χωριά SOS. Και μια και λέμε για παιδιά, όσο και το με ποιους θα συναγωνιστείς, με παιδιά λοιπόν. Δεν έχω καμία τύχη, καμία τύχη, καμία! Η Αλεξάνδρα στο τέρμα. Πάρτε θέση! Η Ρένα Βλαχοπούλου offside! Έλα, Αλεξάνδρα. Έλα, ρε, Αλεξάνδρα. Μια μπάλα είναι, απλά το έκανε. Πας, αυτός πάει να την πάρει και με φόρα. Καλύτερα να τσέβαζα δοκιμασία να μην τα πιάνει. Κοίτα ρε παιδιά πως κάθεται. Έλα. Αυτό ήταν έξω. Έλα. Δώσε. Μπράβο. Ναι. Yes. Yes. Μπράβο. Yes. Ούτε αυτή! Είναι δυνατόν!
έφερε 2.500. Μπράβο! 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 Να σου πω, δεν το περίμενα. 2.500. Μπράβο! 2.500 που πάνε. Μπράβο λοιπόν για τα παιδιά, τα δώσαμε. Μπράβο, μα συγχαρητήρια. Πάμε. Και να λοιπόν που έφτασε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι κρίμα! Σε κάθε ταξίδι ρωτά τον καλεσμένο να μου περιγράψει με μία λέξη πώς του φάνηκε ο προορισμός. Με μία? Εμπειρία! Κάτσε καλά να σε ρωτήσω. Περίμενε. Εμπειρία θα μου πεις. Μία λέξη δεν είπες. Ναι, πού το κατάλαβες όμως, είδες για να βλέπεις τα επεισόδια. Ωραία λοιπόν, αφού το είπες, δεν ρωτά και λέμε. Από το Rio de Janeiro γεμάτο εμπειρίες, σας αποχαιρετάμε. Καλό σας βράδυ, ραντεβού στον επόμενο προορισμό. Ένας προορισμός. Βρισκόμαστε στο Τόκιο. Μαζί μου σε αυτό το επεισόδιο, ένας πολύ αγαπημένος τραγουδιστής και γιος του μεγάλου Αντώνη Βαρδί. Γιάννη, Νατάσα! Τι έγινε, Νικό? Πού είσαι, Νικό? Η πιο ωραία διακοσμημένη μπανάνα. Ισχύει. Μόνο στο Τόκιο. Κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι που το ρεφρέν ήταν ακριβώς ίδιο με κάποιο παλιό τραγούδι του πατέρα σου, Αντώνη Βαρδί. Ναι. Είμαστε στην αγορά Τσουκίζη, στην πιο διάσημη ψαραγορά του κόσμου. Το όρος Φούτζι, το ψηλότερο βουνό στην Ιαπωνία, 3.776 μέτρα. Ήταν αυστηρός πατέρας. Ναι. Janana me chana me, Janana me chana me, Janana me chana me.